Έγινε γνωστό από το ΝΑΤΟ ότι ξεκινά ασκήσει στη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία. Συγκεκριμένα η συμμαχία θα ξεκινήσει άσκηση τη Δευτέρα με σκοπό την υπεράσπιση της πρόσφατα διευρυμένης σκανδιναβικής επικράτειάς του, όπου περισσότεροι από 20.000 στρατιώτες από 13 χώρες θα συμμετάσχουν σε ασκήσεις, διάρκεια σχεδόν δύο εβδομάδων στις βόρειες περιοχές της Φινλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας. Με περισσότερου από 4.000 Φινλανδούς στρατιώτε να συμμετέχουν, η Nordic Response 2024, τη οποία ηγείται η Νορβηγία, αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη συμμετοχή του νεοεισερχόμενου στο ΝΑΤΟ κράτου σε ξένη άσκηση. Αναφέρει η έγκριτο Βρετανικό Μέσο Μαζική Ενημέρωση, επισημένοντα μεταξύ άλλων. Για πρώτη φορά η Φινλανδία θα συμμετάσχει ως κράτος μέλος του ΝΑΤΟ στην άσκηση συλλογικής άμυνας των περιοχών της Συμμαχίας, ανέφεραν σε ανακοίνωσή του οι φινλανδικές αμυντικέ δυνάμει. Η Φινλανδία, η οποία μοιράζεται σύνορα μήκου 1.340 χιλιόμετρων, 830 μίλια, με τη Ρωσία, εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ τον Απρίλιο του 2023 σε μια ιστορική κίνηση μετά από δεκαετίε στρατιωτική ουδετερότητας. Για χρόνια, η εξαμηνιαία άσκηση του ΝΑΤΟ, η οποία διεξάγεται στα άκρα τη Αρκτική τη Βόρεια Νορβηγία, ονομαζόταν ψυχρή απόκριση. Ωστόσο, χάρη στην επέκταση του ΝΑΤΟ με τη Φινλανδία και τελικά τη Σουηδία, επεκτείνουμε τώρα την άσκηση σε σκανδιναβική αντίδραση, ανέφεραν οι νορβηγικέ ενόπλε δυνάμει στον ιστότοπό του. Φέτο η άσκηση φιλοξενείται εξίσου από τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία. Τα κράτη που συμμετέχουν στην άσκηση που θα διαρκέσει έως τις 15 Μαρτίου είναι το Βέλγιο, η Βρετανία, ο Καναδά, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, οι κάτω χώρε, η Νορβηγία, η Ισπανία, η Σουηδία και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ο Υψηλό Βορρά αντιπροσωπεύει μια σημαντική και στρατηγικά τοποθετημένη περιοχή για το ΝΑΤΟ και η άσκηση Nordic Response 2024 αυξάνει την ετοιμότητα των Σκανδιναβών και την ικανότητα διεξαγωγής κοινών επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας σε δύσκολες καιρικέ συνθήκες και κλίμα ανέφερε το ΝΑΤΟ στην ιστοσελίδα του. Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε πως ο Πούτιν με την εισβολή του στην Ουκρανία πέτυχε να αναστήσει το ΝΑΤΟ, συσπυρώνοντας τις χώρες μέλη της συμμαχίας απέναντί του, ενώ παράλληλα κατόρθωσε Φινλανδία και Σουηδία να εγκαταλείψουν την ουδετερότητά τους και να ενταχθούν σε αυτήν. Με τον τρόπο αυτό αυξήθηκαν τα σύνορα Ρωσίας-ΝΑΤΟ μέσω Φινλανδία κατά 1340 χιλιόμετρα Καθιστώντα την Βαλτική θάλασσα ανατοϊκή λίμνη, καταδικάζοντα έτσι σε σίγουρη καταστροφή το ρωσικό στόλο τη ελληνική θάλασσα σε περίπτωση επέκταση του πολέμου από την Ουκρανία στι Βαλτικέ χώρε. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.